Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πρόκειται, όπως είπαμε, για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ReCAGE. Είναι μια καινοτόμως προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τις διαταραχές συμπεριφοράς και τα προβλήματα τα ψυχολογικά σε άτομα με άνοια. Ξέρουμε ότι τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα στην άνοια αποτελούν από τις κύριες αιτίες που οι περιθάλποντες ασθενών με άνοια επισκέπτονται κάποιον ειδικό. Αν θέλετε, στα πρώιμα στάδια, σε πρώτο στάδιο, δεν τους πειράζει τους περιθάλποντες που ξεχνάνε. Μπορούν να το θεωρήσουν και μέρος της φυσιολογικής γύρανσης, πράγμα που βέβαια είναι λάθος, αλλά όταν ξεκινάνε οι διαταραχές της συμπεριφοράς, εκεί δεν έχουν λύση και αναγκάζονται να απευθυνθούν σε κάποιο ειδικό για να πάρουν κάποια θεραπεία και να μάθουν τι έχει ο ασθενής τους. Ξέρουμε ότι οι διαταραχές συμπεριφοράς μπορούν να συμβούν στα άτομα με άνοια σε κάθε στάδιο, από το ήπιο μέχρι και το σοβαρό, από την ήπια και την προχωρημένη άνοια. Ανάλογα με την άνοια που παρουσιάζει το άτομο, μπορεί να εμφανιστεί σε ήπιο στάδιο. Για παράδειγμα, συμπεριφορικές διαταραχές αναμένουμε στη μετωποκροταφική άνοια πολύ συχνά. Ενώ στην νόσο Αλτσχάιμερ φαίνεται ότι τα συμπεριφορικά προβλήματα εμφανίζονται λίγο αργότερα, όταν η άνοια λοιπόν προχωράει. Σε κάθε περίπτωση, είτε εμφανίζονται στην αρχή, είτε εμφανίζονται στο τέλος, πρόκειται για μια κατάσταση η οποία δημιουργεί αρκετά προβλήματα και μεγάλη επιβάρυνση στο περιθάλποντα. Είναι πραγματικά ενοχλητικές συμπεριφορές που δύσκολα διαχειρίζονται και βέβαια αποτελούν ένα τεράστιο κόστος για τα συστήματα υγείας, καθώς αυτοί οι άνθρωποι μπαινοβγαίνουν στις κλινικές, στα νοσοκομεία, αυξάνουν φαρμακευτική αγωγή, μειώνουν ανάλογα με τα συμπτώματα κάθε φορά και είναι ένα τεράστιο πραγματικά έξοδο. Για να μην αναφέρουμε και το ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται συνεχή φροντίδα όταν οι συμπεριφορικές διαταραχές χειροτερεύουν. Εδώ δεν θα επιμείνω, απλά βλέπετε τα πιο συχνά συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα στην άνοια. Οι πιο συχνές διαταραχές με ποσοστά συχνότητας εμφάνισης είναι οι παραλυρτικές ιδέες, η απάθεια, η υπερευθυστότητα, η επιθετικότητα. Ακολουθεί το άγχος και οι ψυχοκινητικές διαταραχές, οι διαταραχές του ύπνου, η κατάθλιψη και η άρση αναστολών, ενώ οι ψευδαισθήσεις και η υπερσεξουαλικότητα, αν και υπάρχουν, έτσι, καθώς και η εφορία, εμφανίζονται λιγότερο συχνά. Τώρα, υπάρχουν πολλά πιθανά αίτια για την εμφάνιση αυτών των συμπεριφορών. Συνήθως λέμε ότι η άνοια είναι η τελευταία αιτία την οποία θα πρέπει να αναζητήσουμε και να πούμε ότι αυτό οφείλεται για τη συμπεριφορική αλλαγή που έχει ο άνθρωπός μας. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφοροι αιτιολογικοί παράγοντες. Το φυσικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος μπορεί εκείνη την ώρα να κρυώνει. Και επειδή δεν μπορεί να το εκφράσει, να έχει μια επιθετικότητα. Μπορεί να οφείλεται το συναισθηματικό περιβάλλον, να αισθάνεται μοναξιά, είναι μόνος του. Μπορεί να έχει να κάνει με το κοινωνικό περιβάλλον, να βαριέται, να θέλει ανθρώπους γύρω του, να μιλήσει. Ή μπορεί να σχετίζεται η περίεργη συμπεριφορά με αλληλεπιδράσεις με άτομα αυτού του περιβάλλοντος. Μπορεί ο ασθενής μας να είναι με έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή δεν θέλει να είναι. Άρα να εκφράσει επίσης μια διέγερση, μια συμπεριφορά άγχους. Πολλές φορές η αντίδραση συμπεριφορική έχει να κάνει με κάποια ανεκπλήρωτη ανάγκη. Πεινάω, διψάω, έχω ανάγκη λοιπόν από ζεστασιά και φροντίδα την οποία δεν δέχομαι και δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά, ίσως μέσω του λόγου. Και μπορεί να έχει να κάνει με κάποια στρεσογόνο κατάσταση ή περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρούμε ότι πρώτες αυτές οι αιτίες πρέπει να προσπαθούμε να δούμε αν ο άνθρωπος αντιδρά με περίεργο τρόπο εξαιτίας του ότι του λείπουν όλα αυτά, υποφέρει εξαιτίας όλων αυτών και να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι η άνοια είναι αυτή που προκαλεί αυτές τις συμπεριφορές. Φυσικά και είναι η άνοια όταν έχουν καλυφθεί όμως όλα τα προηγούμενα. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε περισσότερη σημασία στον ίδιο τον ασθενή. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα πρώιμα σημάδια άγχους έναν ασθενή, καθώς μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη συμπεριφορά του. Αν μπορούμε να παρεύουμε στα πρώτα στάδια, μπορούμε να εμποδίσουμε τη συνολική συμπεριφορά του ατόμου. Η ακροστοιχίδα COST που βλέπετε εδώ μας δείχνει ότι μια συμπεριφορά μπορεί να εμφανίζεται όταν υπάρχει διαταραχή στην επικοινωνία, δεν μπορώ να μιλήσω, άρα γι' αυτό έχω επιθετική συμπεριφορά, θέλω να κάνω κάποια δραστηριότητα και αντίθετα είμαι καθυλωμένος σε μια καρέκλα.
Δεν είμαι καλά, έχω αδιαθεσία, έχω μια ανεκπλήρωτη ανάγκη, γι' αυτό μπορεί να εμφανίζω διαταραχές συμπεριφορά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ιστορικό του ατόμου. Αν είναι ένα άτομο, για παράδειγμα, που δεν του άρεσε ποτέ ο κόσμος να έχει παρέα μέσα στο σπίτι και τον έχουμε σε ένα δωμάτιο που μπαίνουν άνθρωποι, προφανώς θα εκνευριστεί και μπορεί να αρχίσει να χτυπάει, να ρίχνει αντικείμενα. Το περιβάλλον που είπαμε προηγουμένως και η Άννη, όπως είπαμε, που είναι το τελευταίο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνο για αυτές τις αλλαγές. Παρεμβαίνουμε σε όλες τις συμπεριφορές. Έρχονται άνθρωποι στο κέντρο ημέρας που εργάζομαι και μου λένε ότι μήπως να πάρει κάτι για να καταστήλει αυτή τη συμπεριφορά. Και η ερώτηση που κάνουμε πάντα είναι, σε ενοχλεί, αντέχεται αυτή η συμπεριφορά ή όχι? Γιατί καλό θα είναι να μην παρεμβαίνουμε σε όλες τις συμπεριφορές, τουλάχιστον φαρμακευτικά, γιατί η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να καταστήλει χειρότερο τον ασθενή και να τον χειροτερέψει και εννοητικά. Επομένως, παρεμβαίνουμε όταν η συμπεριφορά που έχει ο ασθενής τοποθετεί το άτομο με άνοια, τον ασθενή ή τον περιθάλποντα σε κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν έχει οπτικές ή ακουστικές ψευδεστήσεις, και πάρει ένα μαχαίρι και αρχίσει να κυνηγάει την περιθάλπουσα, ναι, προφανώς αυτή είναι μια συμπεριφορά δύσκολη που πρέπει να ελεγχθεί και να αντιμετωπιστεί. Αν όμως βλέπει ένα παιδάκι με το οποίο δεν υπάρχει μια ψευδέση και απλά μιλάει μαζί του και δεν ενοχλεί κανένα ασθενής, ναι, είναι κάτι που θα μας φέρει σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά προφανώς δεν χρειάζεται να παρέμβουμε, απλά το αφήνουμε. Όταν μειώνεται η ποιότητα ζωής του ατόμου με άνοια και των άλλων, επίσης πρέπει να παρεύουμε. Ένας άνθρωπος υπερκινητικός που όλο το βράδυ έχει ακαθυσία, παθολογική κινητική συμπεριφορά, περιφέρεται, θέλει να βγει από το σπίτι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει τον περιθάλποντα να μην μπορεί να κοιμηθεί. Άρα τι κάνουμε, παρεμβαίνουμε και σε αυτό το επίπεδο. Και βέβαια όταν επηρεάζεται η ικανότητα του ατόμου να φροντίσει το άτομο με άνοια. Οι συμπεριφορές, είπαμε, που δεν χρήζουν παρέμβαση είναι αυτές που είναι άβολες, ενοχλητικές ή θλιβερές, αλλά δεν βλάπτουν κανέναν. Λοιπόν, ποιες θεραπείες ακολουθούνται? Είναι οι μη φαρμακευτικές θεραπείες και οι φαρμακευτικές θεραπείες. Οι φαρμακευτικές θεραπείες είναι τα αντιψυχωσικά που όλοι γνωρίζουμε, τα τυπικά και ψυχοτρόπες, έτσι, ουσίες, αντικαταθλιπτικά ή φάρμακα για το άγχος. Γενικότερα, φαίνεται ότι αυτές οι θεραπείες πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ ή στην κατάλληλη ποσότητα και κερδίζουν έδαφος συνεχώς οι μη φαρμακευτικές θεραπείες. Γενικότερα, κάποιος συνδυασμός, προσέχοντας όμως τι δίνουμε, φαίνεται ότι μας δίνει τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Στις μη φαρμακευτικές θεραπείες, υπόθηκαν και χθες στο συνέδριο, υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες. Είναι η φυσική άσκηση, ο χορός, το μασάζ, χορός και θέατρο. Τα snozzle and rooms είναι πάρα πολύ διαδεδομένη θεραπεία των τελευταίων ετών. Είναι δωμάτια με πολύ αισθητηριακά ρεθίσματα όπου το άτομο μπορεί να πάει και να καταστήλει την διέγερση αγγίζοντας, μυρίζοντας, ακούγοντας. Υπάρχουν καρέκλες για να κάνει κανείς μασάζ, είναι πραγματικά εντυπωσιακά και βραχύχρονα προσφέρουν πολύ καλή θεραπεία. Θεραπεία με κατοικίδια, θεραπεία με κούκλες, πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν βαριά άνοια, δουλεύει πάρα πολύ καλά για τις συμπεριφορικές διαταραχές. Αυτό είναι μόνο το από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, εργοθεραπεία, το πλέξιμο πάει πολύ καλά, έτσι, για τους ανθρώπους που έχουν διαταραχές συμπεριφοράς και το κολλάζ. Και βέβαια η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, αυτό, η ψυχοθεραπεία, μόνο όταν έχουμε ήπια άνοια και εκεί πολύ δύσκολα. Είπαμε ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις είναι θεραπεία εκλογής. Αυτή χρησιμοποιούμε συνήθως γιατί δεν έχει παρενέργειες. Και πολύ πολύ σημαντικό, πέρα από αυτό που κάνουν σαν ασθενή, είναι η παρέμβαση στην οικογένεια. Η παρέμβαση στην οικογένεια, στους περιθάλποντες, πρέπει να περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση των περιθαλπώντων, να μάθουν για ποιο λόγο ο ασθενής μου έχει αυτή τη συμπεριφορά, όλη αυτή την ακροστοιχίδα που σας έδειξα πριν, να διερευνούν για άλλες πιθανές αιτίες που ο ασθενής οδηγείται σε αυτή τη συμπεριφορά. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην επίλυση προβλημάτων με διάφορα tips για το πώς να αντιμετωπίζουν την κάθε συμπεριφορά και να έχουν επίσης στοχευμένες παρεμβάσεις για συγκεκριμένες συμπεριφορές. Αυτά υπήρχαν έτσι και υπάρχουν στην βιβλιογραφία, είναι κοινά, τα γνωρίζουμε.
Πού έρχεται και τι κάνει το ReCAGE Project. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει με τη δημιουργία των ειδικών, των μονάδων ειδικής φροντίδας συμπεριφοράς, έτσι ονομάζονται. Είναι ένας πρωτότυπος και νέος ορισμός που έχει δοθεί στην βιβλιογραφία ήδη από το 2018 όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, δεν υπήρχε πριν, που αναφέρεται σε μία οικιακή ιατρική δομή, η οποία βρίσκεται έξω από το πλαίσιο ενός γυροκομείου ή ενός νοσοκομείου ή μια ιδιωτική ή οποιοδήποτε μάλλον οπουδήποτε αλλού, για παράδειγμα μια ιδιωτική κλινική, γυριατρική κλινική ή ψυχιατρικό νοσοκομείο, όπου εισάγονται οι ασθενείς με διαταραχές συμπεριφοράς, εξαιτίας φυσικά της άνοιας, προσωρινά, όταν αυτές οι διαταραχές συμπεριφοράς είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν στο σπίτι. Άρα, εισάγονται σε αυτά τα ειδικά κέντρα και φεύγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα όταν έχουν κατευναστεί οι διαταραχές αυτές συμπεριφοράς. Ο στόχος είναι να μετριαστούν αυτά τα αποκλειστικά συμπτώματα και να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Γενικότερα, αυτές οι μονάδες είναι μιας διαφορετικής φιλοσοφίας ιδρύματα που διαφέρουν από την μακροπρόθεσμη έτσι και μόνιμη ιδρυματοποίηση που προσφέρουν κάποια ιδρύματα όταν ο ασθενής με άνοια δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί στο σπίτι και δίνουν έμφαση στον σεβασμό και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων με άνοια. Αν και θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει ομοιομορφία στα αντίστοιχα μοντέλα σκου που υπάρχουν στην Ευρώπη, ωστόσο μοιράζονται κάποιες κοινές αρχές, όπως έχει να κάνει με την προσεκτική και μεσύνεση φαρμακευτική αγωγή, μαζί με την εφαρμογή μη φαρμακευτικών θεραπείων, τα προγράμματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Έχουν ένα πολύ ειδικό προσωπικό, θα σας μιλήσω ο Νίκος Παρασκευαΐδης για τα σκουπ στη συνέχεια αυτού του session, και σε αυτή γενικότερα τη μονάδα έχουν μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες είναι στην πρώτη πια γραμμή της θεραπείας, αλλά και παρεμβάσεις στους περιθάλποντες. Ο κύριος λοιπόν στόχος του προγράμματος ReCAGE είναι, ήταν, γιατί είπαμε φτάσαμε στο τέλος, είναι να διερευνηθεί η κλινική υπόθεση του αν αυτές οι μονάδες ειδικής φροντίδας αποτελούν ένα αποτελεσματικό τρόπο άμεσης ανακούφισης των διαταραχών συμπεριφοράς των ατόμων με άνοια, αλλά και έναν αποτελεσματικό τρόπο μακροπρόθεσμης βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια και των περιθαλπώντων τους. Η μελέτη αυτή στοχεύει να αποδείξει ή και να απορρίψει αυτή την υπόθεση. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε το εξής: η παρακολούθηση των ατόμων με άνοια και διαταραχές συμπεριφοράς, επισκέψεις κάθε 6 μήνες για 3 έτη. Εμείς μας πήρε παραπάνω, ήρθε ο κορονοϊός, ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε αυτή τη μελέτη, οπότε είναι λίγο extended η συγκεκριμένη, έχει πάρει παράταση, γι' αυτό και τελειώνουμε αυτό το χρόνο. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 500 άτομα με άνοια και ο κύριος περιθάλποντάς τους, 5 κέντρα ημέρας δέχονται άτομα με άνοια σε έναν ειδικό χώρο, αυτόν που είπαμε, τα σκουμπ, για σύντομο χρονικό διάστημα, αν έχουν μια συμπεριφορική κρίση που δεν μπορεί να ελεγχθεί με τα συνήθη φάρμακα και με τις συνηθισμένους τρόπους αντιμετώπισης από τον περιθάλποντα, ενώ 6 κέντρα χωρίς αυτή τη δυνατότητα θα διενεργούσαν αξιολογήσεις μόνο σε εξωτερικούς ασθενείς. Ο στόχος λοιπόν είναι να δημιουργηθούν ειδικές μονάδες συμπεριφοράς, αν θεωρηθούν ότι είναι αποτελεσματικές, και σε όλες οι υπόλοιπες χώρες που δεν διαθέτουν, όπως η Ελλάδα. Δεν έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, τέτοιες μονάδες που να έχουν διαφορετικού τύπου φιλοσοφία. Εδώ είναι η εταίροι μας στο πρόγραμμα, 5 κέντρα σκουμπ όπως βλέπετε, στην Ευρώπη και 6 κέντρα χωρίς σκουμπ, ανάμεσά τους και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που όπως είπαμε δεν υπάρχει. Και εδώ είναι επιμέρους στόχοι της μελέτης. Από τη στιγμή που τα σκουμπ, αυτές οι ειδικές μονάδες φροντίδας συμπεριφοράς, δεν υπάρχουν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και όπου υπάρχουν δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα και δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη απόδειξη ότι είναι αυτά ωφέλιμα ή όχι, πρέπει εμείς να διερευνήσουμε και είχαμε σαν στόχο να διερευνήσουμε την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των σκουμπ. Επομένως, οι στόχοι ήταν να βρούμε αν τα σκουμπ είναι μια λύση οικονομικά καλή για τους ανθρώπους που έχουν άτομα με συμπεριφορικές διαταραχές
για το αν με τη χρήση του σκούμπ αλλάζει η ποιότητα ζωής σε ασθενείς αλλά και σε περιθάλποντες, αν μειώνονται οι ψυχοτρόπες ουσίες με την πάροδο του χρόνου στα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε σκούμπ, αν αλλάζει η συμπεριφορά και η στάση των περιθαλπώντων απέναντι στην άνοια όταν μπαίνουν και συμμετέχουν σε αυτές τις μονάδες, και να εκτιμήσουμε την ικανότητα των σκούμπ να μειώσουν τελικά τον ιδρυματισμό που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν έτσι αυτά τα άτομα. Εδώ είναι οι ερευνητικές μας υποθέσεις. Θεωρούσαμε ότι οι διαταραχές συμπεριφοράς θα μετριαστούν για τα άτομα που θα διαμένουν στα σκούπ, συγκριτικά με τα άτομα που δεν θα διαμένουν. Η ποιότητα ζωής των ασθενών και των περιθαλπώντων που εισάγονται στα σκούπ θα είναι βελτιωμένη, συγκριτικά με τους ανθρώπους που δεν συμμετέχουν σε τέτοιες μονάδες. Η στάση των περιθαλπώντων θα βελτιωθεί λόγω της ψυχοεκπαίδευσης που είπαμε προηγουμένως. Και το ότι το σκούπ θα είναι μια οικονομική λύση για ασθενείς με διαταραχές συμπεριφοράς και περιθάλποντες. Τα άτομα διαταραχές συμπεριφοράς που θα διαμένουν σε σκούπ θα έχουν μικρότερη κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς θα αντιμετωπίζονται με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, και θα μειώσουν την ιδρυματοποίηση συγκριτικά με τα άτομα που δεν διαμένουν σε σκούπ. Τελειώνοντας, να πω ότι έχουν βγει ήδη 2 μελέτες και τώρα ετοιμάζουμε τις επόμενες. Η πρώτη έχει να κάνει με την λογική των κέντρων αυτών της ειδικής συμπεριφοράς, την φιλοσοφία που ανέφερα πριν από λίγο, με πολλές λεπτομέρειες που είναι πραγματικά ιδιαίτεροι και σέβονται τον άνθρωπο με την άνοια. Και έχει δημοσιευτεί και μία μελέτη, για την οποία θα μας μιλήσει περισσότερο η κυρία Κοζόρη, που ήταν αποτελέσματα από τα focus groups που έγιναν αναχώρα, που έχει να κάνει με το τι πιστεύουν τελικά οι περιθάλποντες, αλλά και οι επαγγελματίες υγείας, πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους με τις διαταραχές συμπεριφοράς, ποια μέσα να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τους απαλύνουμε έτσι τις διαταραχές που εμφανίζουν. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα εισαγωγικό κομμάτι. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, θα χαρώ να απαντήσω πριν περάσουμε στην κυρία Κοζόρη. Είναι διαφορετικού τύπου ιδρύματα. Ναι, ναι, ναι. Κέντρα, ναι. Ή προέρχονται από άλλα κέντρα? Όχι, ευρωπαϊκά. Είναι από τα κέντρα που συμμετέχουν στη μελέτη. Ιταλία, Γαλλία, ναι. Γερμανία. Ωραία. Το ερώτημα το δικό μου είναι μάλλον η περιέργεια. Στην Αμερική τι γίνεται? Ναι. Αυτά τα 5-7 έχουν ποιότητες συγκρίσιμες με αυτές τις ευρωπαϊκές κατά κάποιον τρόπο, ή ακολουθούν την ίδια πολιτική της περίθαλψης για τους περιθάλποντες και για τους περιθαλπωμένους από την άλλη μεριά. Επομένως, δεν ξέρουμε στην Αμερική σε ποιο βαθμό υποτίθεται είναι οργανωμένα, αν υπάρχουν κέντρα πρώτα. Δεύτερο, αν αυτά τα κέντρα έχουν αυτή τη φιλοσοφία που έχει και το ευρωπαϊκό κατά κάποιο τρόπο πολιτισμικό μοντέλο, και αν μπορούμε να μάθουμε και από αυτούς, δηλαδή τους Αμερικανούς, κάτι το οποίο ενδεχομένως ούτε και οι Ευρωπαίοι το κάνουν, και θα μπορούσε ίσως αυτό να υιοθετηθεί ενδεχομένως, δηλαδή potential που λέμε, ενδεχομένως, και από τους Ευρωπαίους, αλλά και κατά αναλογία και από εμάς τους ίδιους. Και αν είναι δηλαδή, γιατί μπορεί να είναι και ο Καναδάς, μπορεί να είναι και η Αυστραλία, οι οποίες έχουν μεγάλες, έχουν κοινωνική, κρατική πρόνοια, οι οποίες είναι από τις πιο εξελιγμένες. Η Νέα Ζηλανδία επίσης, από την άλλη μεριά. Συνεπώς, αυτός ο χώρος ο οποίος είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκός, έτσι δεν είναι, μήπως μπορεί να δανειστεί και κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως μας διαφεύγουν είτε από τον Καναδά, είτε από την Αυστραλία, είτε από τη Νέα Ζηλανδία, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Είναι μια πάρα... ερώτημα για μένα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι και για εσάς το ερώτημα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ακόμη να ομαδοποιήσουμε. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει παγκοσμίως, έτσι. Και ήταν πολύ δύσκολο να ομαδοποιήσουμε όλα αυτά τα κέντρα υπό μια κοινή ομπρέλα που ονομάσαμε SCOOP. Έτσι, οπότε ψάξαμε, όταν ψάχναμε για partners, έτσι, χώρες που να έχουν τέτοιου είδους κέντρα που να μην ήταν στα πλαίσια, όπως είπαμε, του κλασικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικής κλινικής ή γυροκομείου. Να είναι κάτι που μπορεί να εντάσσεται μέσα σε αυτά, αλλά να μην δουλεύουν όπως δουλεύουν με την συνήθεια έτσι, δομή ενός μιας ψυχιατρικής μονάδας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει ούτε στην Αμερική, ούτε στην Αυστραλία. Πιθανόν να υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές δομές όπως υπήρχαν, όχι τόσο οργανωμένες και υπάρχουν στην Ευρώπη. Αλλά εάν τελικά αποδειχτεί, που νομίζω ότι πήγε πολύ καλά η μελέτη και θα αποδειχτούν κάποια τέτοια συμπεράσματα, τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να τα μάθουμε την μεθεπόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι με τις πρώτες έτσι δημοσιεύσεις θα έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε λίγο στα υπόλοιπα, έτσι, στις υπόλοιπες χώρες, στην Αμερική, έτσι, η Καναδά, η Αυστραλία, το τι κάνουμε και να δούμε αν έχουν κάτι αντίστοιχο. Η αλήθεια είναι δεν το έχω ψάξει και δεν γνωρίζω. Στην Αυστραλία που πήγα και είδα πώς λειτουργούν έτσι τα κέντρα ημέρας, δεν είδα να υπάρχει κάτι τέτοιο και επειδή έχουν έρθει και η Αυστραλία εδώ και το έχουμε συζητήσει, υπάρχουν κέντρα ημέρας. Και θα σας πω, η αλήθεια είναι όχι τόσο οργανωμένο όπως εμάς για ασθενείς με άνοια. Και ειδικά κέντρα για συμπεριφορά δεν έχω δει. Ούτε στην Αμερική δεν έχω δυστυχώς ψάξει. Είναι όμως μια πολύ ωραία, είναι ένα έβσμα για να ψάξουμε αν όντως υπάρχουν και εκεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας. Θέλω να ρωτήσω, ο μέσος χρόνος παραμονής σε αυτές τις μονάδες ποιος είναι? Είναι μικρός και δεν είναι μεγαλύτερος από μήνα. Έτσι. Είναι συνήθως αυτό, η βραχία νοσηλεία, όπου είναι μαζί με τον περιθάλποντα, έχει τη δυνατότητα να τον βλέπει. Δεν είναι σαν τις ψυχιατρικές δομές εδώ στην Ελλάδα, κάποια γυροκομεία που λένε ότι για να συνηθίσει δεν πρέπει να πηγαίνει ο περιθάλποντας και να βλέπει τον ασθενή για να συνηθίσει μόνος του, γιατί θα τον αναστατώσει. Εκεί μπορεί να συμμετέχει και να είναι μέσα και ο ίδιος ο περιθάλποντας. Οπότε είναι λίγο διαφορετική χώρη δομημένη, με λίγο πιο προσωπικά αντικείμενα, φανταστείτε εδώ σαν ένα σπίτι και όχι την κλινική μορφή ενός ιδρύματος. Είναι μαζί του. Ναι, μπορεί να μένουν και μαζί. Έτσι, να τον επισκέπτεται όσο συχνά θέλει, ούτως ή άλλως είναι, κάνει την ψυχοεκπαίδευση και έτσι οπότε μπορεί να συμμετέχει για να καταστήλει αυτή τη συμπεριφορά, αλλά είναι πολύ βραχία, δηλαδή στο μήνα νομίζω μάξ. Ωραία. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, είναι συνεχίζει.